είναι ο μήλος μέσα στη θάλασσα, είδαμε ότι η θάλασσα όλο βγαίνει και προς τα έξω και βυθίζεται περισσότερο. Έχει γίνει κάποια μέρημνα για τη διάβρωση. Το ζήτημα της διάβρωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο θέμα. Έχουμε κάνει σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο προσπάθειες πριν από αρκετά χρόνια να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα στον τόπο μας. Δυστυχώς δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμα σε επίπεδο προβλεπόμενων έργων και εργολαβιών ώστε να ανασυγχαθεί αυτό το φαινόμενο. Σε σχέση με αντίστοιχες επεμβάσεις που έχουν γίνει δίπλα μας και σε άλλες περιοχές και με τις αποτυχίες που έχουν παρατηρηθεί, θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να χαιρόμαστε και να ευελπιστούμε ότι μπορούμε άμεσα να το λύσουμε. Το παρακολουθούμε, το κοινοποιούμε στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, στην Περιφέρεια Παπαδημήσου και νομίζουμε ότι μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με αποτέλεσμα σε αυτό το τμήμα, σε αυτό το κομμάτι, μόνο σε μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό το επίπεδο του Δήμου. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η διάβρωση δημιουργεί πρόβλημα σε αστικές υποδομές. Είναι πραγματικότητα το ζήτημα που αντιμετωπίζεται στην παραλία της Κεφάδας στο παράλιο Άστρος, με τα αποτελέσματα που η διάβρωση φέρνει πάνω στο κεντρικό επαρχιακό δρόμο, το δρόμο που είναι η μοναδική πρόσβαση του παραλίου Άστρος από την Αθήνα. Σε αυτό το πρόβλημα απαντάμε με διαρκείς συντηρήσεις πάνω σε αυτό το δρόμο, με παρακολούθηση και με δυστυχώς αντιμετώπιση των προβλημάτων μετά, αφού αυτά δημιουργηθούν. Έχουμε αρκετές φορές εκδηλώσει το ενδιαφέρον μας και τις προτάσεις μας για συνεργασία σε αυτό το κομμάτι με όλες τις απότερες αρχές. Όσον αφορά το μήλο στην παραλία του Αγίου Ανδρέα, είναι το σημείο στο Δήμο μας όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη ταχύτητα της φαινομένου της διάβρωσης. Όλοι μας και εγώ προσωπικά έχουμε προσωπικές εμπειρίες από την θέση στην οποία είχαμε την εικόνα ότι βρισκόταν ο μήλος σε σχέση με τον Αγιαλό και την Ακτογραμμή και με αναφορικά με αυτό που υπάρχει σήμερα. Ο μήλος είναι ένα μνημείο το οποίο όντως καταστρέφεται από τα κύματα. Πάρα πολλοί τεχνικοί, ειδικοί στατικοί μας έχουν εκφράσει την δυσκολία που υπάρχει και το ότι μας έχουν πει ξεκάθαρο ότι είναι σχεδόν αδύνατο να στηριχτεί αυτό το μνημείο στη θέση που βρίσκεται και στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Το ζήτημα το αντιμετωπίζουμε μόνο και μόνο ως ένα αποτέλεσμα των επιπτώσεων που φέρνει η φύση πάνω σε ανθρώπινες κατασκευές και νομίζω ότι μόνο έτσι θεωρητικά μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει. Ειλικρινά τα λέω ότι η πρόταση που έχω δεχτεί από ειδικούς συστατικούς είναι ότι θα πρέπει ίσως να γίνει μια προσπάθεια τεκμηρίωσης της αρχικής μορφής του μνημείου και μια πλήρης επανακατασκευή, γιατί μόνο αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει βιώσιμη κατάσταση. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πάνω στη διαμόρφωση της αυτογραμμής και της διάβρωσης παίζουν οι ανθρώπινες επεμβάσεις, οι λιμενικές εγκαταστάσεις δηλαδή. Το λιμενικό ταμείο του Δήμα μας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για το λιμάνι του Αγίου Ανδρέα Ψιλοπηγάδου και το λιμάνι του Παραλίου Άστρου, ήδη έχει προχωρήσει την διαδικασία για την εξομοίωση της χερσαίας ζώνης των δύο αλλιευτικών αυτών καταφυγείων, του Αγίου Ανδρέα και του Ψιλοπηγάδου.